Καλώς ήρθες! Καλησπέρα! Δεν θα κάνουμε καλή κομπή. Επάνωδο. Όχι. Θα κάνουμε τύπου εξομολόγηση. Ό,τι θέλεις. Τύπου μια ωραία κουβέντα. Γιατί εγώ σου έχω πει ότι σε εμπιστεύομαι και σου εναποθέτω κομμάτια μου με τον ένα με τον άλλο τρόπο μέσα στον χρόνο τα τελευταία 6-7 χρόνια που γνωριζόμαστε. Mm-hmm. Οπότε θέλω και σήμερα λίγο να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Ό,τι θέλεις. Ανθρωπαίνια από αυτές που κάνουμε εμείς. Ευχαρίστω. Αφήσαμε πίσω μας μια καραντίνα, γιατί πήγα να πω την πανδημία, δεν την έχουμε αφήσει πίσω μας. Ναι. Που νομίζω μας άλλαξε πολύ, έτσι δεν είναι? Ναι, μας άλλαξε πάρα πολύ. Ναι. Εσύ πώς το βίωσες όλο αυτό το πράγμα? Κοίταξε, ήταν μια πολύ αγχωτική περίοδος. Το άγχος είναι ένα συνέστημα που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ναι. Το βιώνεις, ναι, χωρίς να το θέλεις. Πολύ σημαντικό είναι να δεις πόσο το διαχειριστείς, δηλαδή να μην το αφήσεις να συγκυριεύσει. Mm. Αυτό προσπάθησα εγώ να κάνω κατά την περίοδο της καραντίνας, του εγκλεισμού μας, ας πούμε. Και πώς το διαχειρίστηκες? Βρήκες δηλαδή τα δικά σου, τα κόλπα, τους δικούς σου, τους τρόπους? Ναι, ναι. Γενικώς, μ' αρέσει να τακτοποιώ, ας πούμε, τα πράγματα. Τι εννοείς, πρακτικά? Ναι, πρακτικό, και πρακτικά. Τύπου και ανοίγω ντουλάπες, φτιάχνω τα πάντα. Όχι έτσι. Τη μέρα μου, ας πούμε. Ναι. Θέλω να ξέρω τι έχω να κάνω μέσα στη μέρα. Αυτό λοιπόν το συνέχισα εγώ και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή να είναι το μυαλό συγκεντρωμένο σε αυτό που έχει να κάνει εκείνη τη μέρα, εκείνη τη στιγμή. Αυτή την συγκεκριμένη μέρα που βίωνα. Έφτιαξα λοιπόν ένα πρόγραμμα που ήταν στα πλαίσια της καραντίνας, ναι, του σπιτιού, έτσι, το οποίο περιελάμβανε την εργασία μου, το χρόνο με την οικογένειά μου, το χρόνο για μένα, κάποιο χρόνο που ίσως ήθελα εγώ να χαλαρώσω, να γυμναστώ, οτιδήποτε. Ένιωθα την ανάγκη. Σε φρόντισες, σου είχες τον χρόνο, ναι, ναι, για παραπάνω χρόνο με τον, ναι, εαυτό σου? Είχα πάρα πολύ χρόνο με φρόντισα πάρα πολύ, ναι. Και όταν και μη λέω σου πω ότι κακόμαθα κιόλας. Δηλαδή, για πες, έχεις κρατήσει συνήθειες? Θα το συνεχίσω και μετά, ναι. Πες μερικές από αυτές τις συνήθειες, τις δικές τις ωραίες. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ να ανακάλυψα καινούργια πράγματα καταρχήν μέσα στο πλαίσιο του σπιτιού, του εγκλεισμού. Καινούργια πράγματα τα οποία μπορείς να ανοίξεις ορίζοντες μέσα από ένα απλό υπολογιστή. Για παράδειγμα, ας πούμε, αποφάσισα ότι ήθελα να βελτιώσω μια ξένη γλώσσα που είχα αφήσει κάποτε στη μέση. Το έκανες? Ναι, το έκανα και το συνεχίζω να το κάνω. Έχω στριμώξει δηλαδή κάπως το πρόγραμμά μου και έχω προσθέσει και κάποια ξένη γλώσσα που ήθελα να συνεχίσω. Παρακολούθησα κάποια σεμινάρια που δεν νομίζω ότι θα είχα το χρόνο ή τη διάθεση ίσως να το κάνω σε άλλες, υπό άλλες συνθήκες. Διάβασα αρκετά βιβλία, είδα τηλεόραση, αυτό που μου άρεσε, ποιοτική, μιμή, οτιδήποτε. Ξάπλωσα στον καναπέ μου, που δεν το έκανα ποτέ. Έκανες το τίποτα δηλαδή. Έκανες την επανάστασή σου. Έκανα και το τίποτα, ναι, το έκανα, ναι. Και το τίποτα χρειάζεται. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι εύκολο, διότι εκτός από τη δουλειά σου, η οποία, ναι, συνέχιζε να τρέχει, ναι, ένα, ναι, μεγάλο κομμάτι, ναι, της, που δεν μπορείς να την αφήσεις, είναι κάποιες δουλειές που δεν έκλεισαν μαζί με το, ναι, lockdown και με την καραντίνα. Mm-hmm. Συνέχιζε να είσαι και μαμά. Ναι. Τα παιδιά σου όλο αυτό το διάστημα ήταν μέσα στο σπίτι. Ναι. Και σύντροφος και όλη αυτή η ρόλη που μπορεί να κλείνει πόρτα και να λέμε ότι okay, η ζωή έχει μπει σε ένα πάουζ, αλλά η ζωή πραγματική δεν έχει μπει σε πάουζ. Mm-hmm. Όχι, όχι. Και μάλιστα γίνεται ίσως και πιο φορτικό όλο, ναι, αυτό, γιατί γίνεται μέσα σε λίγα τετραγωνικά. Ναι. Κοίταξε, έτσι όπως το θέτεις, εγώ έβλεπα τον εαυτό μου σαν ένα τυχερό άνθρωπο. Είχα όλους αυτούς μέσα στο σπίτι, καταρχάς, τους ανθρώπους. Πάνω γελάς, γιατί σκέφτομαι ότι το έθεσα πολύ αγχωτικά. Όχι, δεν αγχώθηκα. Εμένα δεν με άγχωσε καθόλου αυτό που περιέγραψες. Αυτό που σκεφτόμουν και με προβλημάτιζε είναι ίσως κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως να είχαν χάσει τις δουλειές τους, ναι, και να μην μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, ας πούμε, στην κατάσταση αυτή.
Για μένα ήταν λίγο πιο εύκολο, θα έλεγα, αφού είχα και τη δουλειά μου, είχα την οικογένειά μου. Φρόντισα να κρατώ επαφές και με τους ανθρώπους που γύρω μου, δηλαδή, mm-hmm. Όχι εννοώ επαφή φυσική αλλά με ένα τηλέφωνο. Τώρα ανακαλύψαμε καινούργιες μορφές. Calls, ναι. Skype, Zoom, οτιδήποτε, Skype και τα λοιπά, τηλέφωνο, email, πάρα πολλοί τρόποι. Επίσης, υπενθύμισα στον εαυτό μου και στους γύρω μου ότι αυτό που ζούμε είναι πολύ, είναι πρόσκαιρο, είναι παροδικό, θα περάσει. Όλες οι δυσκολίες έχουν κάποιο τέλος και κοίταξα να βγάλω τη θετική πλευρά από όλη αυτή την ιστορία. Ωραία, φαντάζομαι ότι αυτό σε χαρακτηρίζει γενικότερα. Ή είδες τον εαυτό σου να μεταλλάσσεσαι? Όχι, ναι. Στην πανδημία. Δεν μεταλλάχθηκα. Είχες κάνει δουλειά από πριν. Ναι, έτσι είναι η φύση μου, ναι. Προφανώς. Βιβία, εσύ έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολλές γυναίκες και λόγω της δουλειάς σου, μέσα από την εταιρεία, μέσα από τα προϊόντα, μέσα από τις υπηρεσίες. Και αυτό που θέλω να μου πεις και σε ρωτώ σαν γυναίκα, που αρχίζω έτσι και σκέφτομαι κάνοντας αυτό το flashback του τελευταίου χρόνου. Πόσα έχουν συμπυκνωθεί, πόσοι ρόλοι και πόσες υποχρεώσεις κάτω από την ευθύνη της γυναίκας, παύλα συντρόφου, παύλα μαμάς, παύλα εργαζόμενης. Και ξαναφέρω την προηγούμενη συνθήκη στην κουβέντα μας. Αυτή όπου η μαμά είναι στα λίγα τετραγωνικά με όλους και κάνει τα πάντα ταυτόχρονα. Ναι. Είχαμε μία πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση, ας πούμε, εμείς οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Σαφώς. Η γυναίκα, αν... στην περίοδο αυτή που βιώσαμε και βιώνουμε, συνεχίζεται αυτή η πανδημία, ήταν η μεγάλη χαμένη, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Διότι είτε πολλές, μεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες έχασαν τη δουλειά τους σε αυτή την κατάσταση, διότι πολλές από αυτές που εμάς δουλεύουν στο τουρισμό, σε εμπορικά καταστήματα, σε επιχειρήσεις που πλήγησαν ή έκλεισαν και χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Αυτές που έμειναν όμως και είχαν κάποια εργασία, είτε μέσω τηλεεργασία ή χρειάστηκε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των γυναικών που εργάστηκε στον υγειονομικό τομέα. Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών που βοήθησαν να ξεπεράσουν αυτή την κρίση από ότι... οι άνδρες, οπότε επομίστηκαν και αυτό το ρόλο, ένα μεγάλο φόρτο, συν τη δουλειά, ενδεχομένως κάποια ηλικιωμένα άτομα που μπορεί να υπήρχαν στο σπίτι ή στην οικογένεια που έπρεπε να αναλάβουν τη φροντίδα, να στηρίξουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους. Αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα, τα δεδομένα. Και πώς θα καταφέρουμε τελικά, Βιβί? Κοίταξε, δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Ο καθένας θα βρει το δικό του τρόπο. Αυτό που εγώ νομίζω ότι πρέπει όλες οι γυναίκες να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι δεν είμαστε super woman. Δεν πρόκειται να βγάλουμε φτερά και να τα κάνουμε όλα τέλεια. Δεν πειράζει και αν δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Δεν είμαστε ρομπότ. Ας μην έχουμε την προσδοκία. Τα λέει η κυματούλα πριν από λίγο. Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν πειράζει. Μπορούμε να κάνουμε και κάποια πράγματα λίγο όχι τόσο καλά. Επίσης, πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλες γυναίκες. Δηλαδή, να λέω, πω, η Ανδριανή, πώς τα κατάφερε έτσι, μπράβο. Εγώ γιατί δεν μπορώ σε αυτό το κομμάτι να το κάνω. Δεν ξέρεις και τι έχει περάσει ο άλλος για να φτάσει σε αυτό που βλέπεις εσύ σήμερα. Επίσης, αν συγκρίνω εγώ τον εαυτό μου με σένα ή με κάποιον άλλον, μπορεί να λιώσω την εικόνα που έχω εγώ για τον εαυτό μου τον ίδιο. Έχω διαμορφώσει ήδη για μένα. Ξέρω ποια είμαι εγώ σαν γυναίκα. Γιατί να λιώσω την εικόνα μου βλέποντας κάτι άλλο που μπορεί να μην είναι πραγματικό. Να είναι αυτό που βλέπω εγώ μόνο, αλλά δεν έχω ψάξει από εκεί από πίσω. Δεν είναι κακό επίσης να ζητάμε βοήθεια. Θέλω βοήθεια, μπορούμε να το πούμε. Είτε από τον σύντροφό μας, είτε από την οικογένειά μας, είτε από τους φίλους μας, κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει, αν το ζητήσουμε. Και ίσως τελικά με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να καταφέρουμε και περισσότερα. Ίσως μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, βέβαια. Αυτό, ξέρεις, μου έρχεται πάντα στο μυαλό όταν
ρωτούν κι άλλοι εμένα πώς συνδυάζεται η μητρότητα με την, ναι, με την καριέρα και δεν οι διάφοροι ρόλοι, ναι, στη ζωή. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί ρόλοι που ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Και για μένα, αν συνυπάρχουν, είναι η πιο ισορροπημένη κατάσταση για μια, ναι, γυναίκα. Για μένα, έτσι, για μια άλλη γυναίκα μπορεί να μην είναι το ζητούμενο αυτό. Ακριβώς. Ναι. Αλλά έρχομαι σε αυτό που λες πριν, ότι, ναι, πρέπει κάθε μία να αντιληφθεί πώς πραγματικά, ναι, νιώθει καλά με τον εαυτό, ναι, της. Ναι. Χωρίς συγκρίσεις, χωρίς υπέρμετρες προσδοκίες, χωρίς. Ναι. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κλείνει αυτός ο κύκλος, mm-hmm, της πανδημίας, που πολύ φοβάμαι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά τουλάχιστον έχουμε κάνει αρκετά βήματα και έχουμε παράξει γνώση μέσα από όλη, mm-hmm, αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εσύ τι μάθημα πήρες από όλο αυτό, δηλαδή? Αυτό που πήρα είναι, το μάθημα που πήρα είναι ότι ό,τι κάνεις πρέπει να εμπεριέχει και τον εαυτό σου μέσα. Δηλαδή να είσαι και εσύ ευχαριστημένη, όχι μόνο γύρω σου, να είσαι και εσύ, mm, πλήρης, να νιώθεις και εσύ μια μεγάλη... πώς να το πω. Ευχαρίστηση. Ναι, για αυτό που κάνεις, για αυτό που προσφέρεις. Μια δουλειά ή η μητρότητα, για παράδειγμα, θα πρέπει να σε γεμίζει και να σε πηγαίνει λίγο παρακάτω. Ότι οι ανθρώπινες σχέσεις άλλαξαν. Ίσως έγιναν όμως και πιο αληθινές, έγιναν πιο ανθρώπινες. Πιο, ναι, ουσιαστικές. Ναι, πιο ουσιαστικές. Νιώθεις ότι βγαίνουν σοφότεροι από όλο αυτό? Σίγουρα, ναι, βέβαια. Αν κάποιος έχει πάρει... Είχαμε άπλυτο χρόνο για να αναλογιστούμε και για να κάνουμε λίγο ενδοσκόπηση. Οπότε νομίζω, ναι, ότι οι περισσότεροι τώρα ξέρουμε λίγο πάνω κάτω που βρισκόμαστε, που πατάμε. Μακάρι, μας το εύχομαι, δηλαδή. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, ναι. Το εύχομαι, νομίζω, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πολύ. Κουβέντα μας ευχαριστώ σήμερα. Και εγώ.